Σας μίλησα λοιπόν στην αρχή για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που επιθυμώ να διεξάγω με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ειδίκευση, θα έλεγα, στην παρατήρηση και ερμηνεία της τουρκικής πολιτικής σκηνής. Και για το λόγο λοιπόν αυτό νομίζω ότι οι εκλογές στην Τουρκία είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί και να αναλυθεί μέσα στο χρόνο φυσικά που μπορεί να διατεθεί από αυτήν εδώ την εκπομπή. Όπως λοιπόν είδαμε την περασμένη Κυριακή, νέα προεδρική θητεία εξασφάλισε ο Ταγίπ Ερντογάν, επιτυγχάνοντας καθαρή νίκη στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία. Επικράτησε με ποσοστό 52,16% έναντι του αντιπάλου του Κεμάλ Κιλιτσταρόγλου με ποσοστό 47,84%. Και φυσικά οι πρώτες δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν ανέφεραν ότι είναι ερωτευμένη με την Κωνσταντινούπολη και ότι θα είναι μαζί μέχρι το θάνατο με τους ανθρώπους που τον εξέλεξαν για μία ακόμη πενταετία. Ας δούμε όμως λοιπόν πώς θα διεξαχθούν πλέον οι σχέσεις της Τουρκίας παρακάτω, ποια πολιτική, εξωτερική πολιτική και ποια στρατηγική θα ακολουθήσει η Τουρκία. Και αυτά τα ζητήματα λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα με έναν εξαίρετο επιστήμονα, με έναν εξαίρετο πολιτικό επιστήμονα, με ειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις και την πολιτική επικοινωνία. Και αυτός φυσικά δεν είναι άλλος από τον γνωστό σε αρκετούς από εσάς, από τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που παρά τις δυσκολίες δεχτήκατε να μεταφέρουμε και αυτό το ραδιοφωνικό μας ραντεβού στην σημερινή ημέρα, γιατί είχαμε κανονίσει για εχθές, αλλά λόγω των προβλημάτων των τεχνικών δεν τα καταφέραμε. Και θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε ζητώντας τον δικό σας σχολιασμό και για τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν τον κύριο Ερντογάν να χάνει, δεδομένου και του υψηλού πληθωρισμού, των οικονομικών προβλημάτων κλπ. Ωστόσο βλέπουμε ένα άλλο αποτέλεσμα. Και από την άλλη, θα θέλαμε να μας πείτε, έτσι όπως εσείς το μεταφράζετε, το καταλαβαίνετε και το αντιλαμβάνεστε, τι έχει να αντιμετωπίσει ο ίδιος μετά από αυτήν την επανεκλογή, γιατί μετά από τους πανηγυρισμούς ξεκινάει και η αληθινή δράση. Λοιπόν, όπως έλεγα, η νίκη του Ερντογάν μπορεί να αναλυθεί με βάση κάποια αφηγήματα τα οποία ο Τούρκος Πρόεδρος μπόρεσε να περάσει στη χώρα του. Αναφέρθηκα στην βοήθεια που έλαβε από τη Δύση, που ουσιαστικά οι Δυτικοί στήριξαν τον Κιλιτσδάρογλου και αυτό, ξέρετε, ήταν μελωδία στα αυτιά του Ταγίπ Ερντογάν. Χρησιμοποίησε ένα προφίλ αντιυμπεριαλισμού και αυτό είχε τεράστια πύχη στον τουρκικό λαό. Αυτό ήταν ένα κομμάτι του παζλ. Ένα δεύτερο κομμάτι ήταν η συνεργασία των Κούρδων με τον Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου, κάτι το οποίο οδήγησε στον Ερντογάν να κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση για συμμαχία με την τρομοκρατία. Και αυτή, αν θέλετε, η συμμαχία τελικά ήταν που κόστησε τελικά στον Κιλιτσδάρογλου και είδαμε λοιπόν αυτή την επικράτηση, την τελική επικράτηση του Ερντογάν. Υπήρχαν βέβαια και θέματα νοθείας, αυτά δύσκολα ακούγονται, αλλά πρέπει να τα πούμε. Υπήρχαν επιθέσεις κατά ιδίως του κουρδικού κινήματος. Υπήρχαν παρατυπίες στις κάλπες. Άνθρωποι μπαίνανε μέσα κατά ομάδες να ψηφίσουν για να υποχρεώσουν ουσιαστικά τους πολίτες να ψηφίσουν τον Ερντογάν. Δεν τους σταμάτησε κανένας. Υπήρχαν πολλές παρατυπίες. Αυτό είναι το καθεστώς που έχει φτιάξει ο Ερντογάν. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, παρόλη την χυμαζόμενη οικονομία, όπως αναφέρατε στην αρχή, και τους δύο σεισμούς, τα εγκλήματα ουσιαστικά του καθεστώτος Ερντογάν με τα χειρόσπιτα και τα δεκάδες χιλιάδες θύματα των σεισμών, παρόλα αυτά είδαμε την επικράτησή του. Θέλω επίσης να συζητήσουμε τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι σχέσεις πλέον με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Θα έχει προβλήματα στην Αμερική ο κύριος Ερντογάν? Θα έχει προβλήματα επίσης με την αντιπολίτευση? Διότι ακούστηκε ότι αφενός μεν προβλέπονται, αυτό ακούστηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι προβλέπονται διώξεις των αντιπολιτευτικών, ενώ από την πλευρά του κ. Ερντογάν προς τους αντιπολιτευτικούς κύκλους. Και από την άλλη, ακούστηκε επίσης ότι εάν η Τουρκία επιτρέψει την είσοδο της Νορβηγίας στο ΝΑΤΟ, τότε θα μπορέσει να διεκδικήσει την παραχώρηση των F-16. Είναι ο κύριος Ερντογάν ένας σκληρός διαπραγματευτής και ένας καλός ισορροπιστής ανάμεσα στις σχέσεις? Γιατί βλέπουμε και οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία και η Ρωσία από την άλλη. Πώς το αντιλαμβάνεστε? Τι θα συμβεί παρακάτω?
Καταρχάς, όσον αφορά το εσωτερικό μέτωπο, πράγματι θα υπάρξουν κινήσεις εναντίον των Κούρδων, για παράδειγμα, ή των υπολείπων περιοχών που δεν το στήριξαν. Το μεγάλο μάθημα εδώ είναι ότι ο Ερντογάν αναδεικνύεται όχι απλά νικητής, αλλά και πολύ πιο επιθετικός και πολύ πιο ισχυρός από τη διαδικασία αυτή, σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του εσωτερικού, που θα συνεχίσει η καταστολή, η φήμωση, η λογοκρισία, όπως την γνωρίζουμε δεκαετίες τώρα. Όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις, είδαμε το τελευταίο διάστημα ο κύριος Biden, εν γέννη ο Λευκός Οίκος, είχε αρχίσει να προσεγγίζει την Τουρκία. Θυμάστε ότι είχαν δεχθεί την πώληση των F-16 στους Τούρκους, είχαν αρχίσει μάλιστα και τις σχετικές πιέσεις προς το Κογκρέσο των ΗΠΑ για να δεχθούν την πώληση των F-16. Ευτυχώς εκεί έχουμε κάποιους ισχυρούς συμμάχους ακόμα. Πλέον νομίζω ότι είναι αδύνατο να μην θερμάνουν οι σχέσεις μεταξύ των Αμερικανών και του Ερντογάν. Υπήρχε ένας ορίζοντας. Ο Biden έλεγε ότι σκοπός μας είναι να ρίξουμε τον Ερντογάν και να φέρουμε αντιπολίτευση. Και αυτή την δήλωση του, αν θέλετε, έπαιξε ο Ερντογάν για να δείξει ότι είναι ο ίδιος αντιμπεριαλιστής. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η προοπτική, δεν υπάρχει η προοπτική νίκης κάποιου αντιπάλου. Θα αναγκαστούν οι Αμερικανοί να συνεννοηθούν με την Τουρκία. Ιδίως αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο μεταξύ της Δύσης, του ΝΑΤΟ δηλαδή, και της Ρωσίας στην περιοχή μας. Θα αναγκαστούν να προσεγγίσουν την Τουρκία περισσότερο και θα αναγκαστούν να ασκήσουν περισσότερες πιέσεις, αν θέλετε, ο Λευκός Οίκος στο Κογκρέσο, έτσι ώστε να προχωρήσουν πράγματι σε πώληση των F-16. Αυτό θα συνδυαστεί σίγουρα με μια εξέλιξη στη Λιθουανία τον Ιούλιο, που έχουμε τη διάσκεψη της Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εκεί πράγματι οι Τούρκοι νομίζω ότι θα ξεκινήσουν να άρουν το βέτο τους για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό νομίζω είναι θέμα χρόνου. Βέβαια θα αποκτήσουν κάποια ωφέλη για να γίνει αυτό. Αυτή η μερική επιστροφή, όχι η πλήρη επιστροφή, η μερική επιστροφή της Τουρκίας στη Δύση θα απαιτήσει άγκυρα και τα F-16, τα οποία ήδη είχε πει ναι ο Λευκός Οίκος και πριν από τις εκλογές, πόσο μάλλον τώρα που πλέον δεν υπάρχει αντίπαλο δέος, αλλά πολύ φοβάμαι ότι για την επιστροφή τους θα ζητήσουν ανταλλάγματα και από τους αντιπάλους τους στην περιοχή, που δεν είναι άλλοι από τον Ελληνισμό, τα δύο κράτη του Ελληνισμού, η Κύπρος και η Ελλάδα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα όμως μου δίνετε έτσι ένα πολύ ωραίο έναυσμα να σας ρωτήσω. Ποια αναμένετε ότι θα είναι η τακτική λοιπόν της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, αναφορικά και με αυτήν την προκλητική ρητορική που είδαμε να εξελίσσεται το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Θα υπάρξει, θεωρείτε, διάθεση να βρεθεί μια λύση για ειρηνική συνύπαρξη των γειτονικών χωρών, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν παραχωρήσεις των εσκαμμένων? Έξω, νομίζω ότι είναι μια χήμερα η αντίληψη, πως μάλλον η Τουρκία ως μια χώρα που δεν είναι επιθετική εναντίον της χώρας μας, είναι μια χήμερα. Δεν υπάρχει αυτή η Τουρκία. Δεν υπάρχει μια μη υπεριαλιστική Τουρκία. Αυτό δυστυχώς νομίζω ότι το γνωρίζει το πολιτικό σύστημα, ασχέτως των δηλώσεων. Πρέπει να πούμε, να ομολογήσουμε στους συμπολίτες μας ότι αυτή η Τουρκία δεν υπάρχει. Η Τουρκία είναι ένα κράτος το οποίο κυβερνάται όχι από αυτό το οποίο βλέπουμε, γι' αυτό και μίλησα στην αρχή ότι συμβατικά δεν είναι μια δημοκρατία. Υπάρχει ένας παρακρατικός μηχανισμός, το γνωστό βαθύ κράτος της Τουρκίας, το οποίο σας πληροφορώ συμμετείχε και με την καμπάνια του Ερντογάν και με την καμπάνια του Κιλιτσδάρογλου και είναι ο πραγματικός νικητής. Και αυτός ο νικητής, αυτό το βαθύ κράτος, δίνει συνέχεια και συνέπεια στο τουρκικό κράτος, ας πούμε από το 1974, από τη διπλή εισβολή στην Κύπρο, μια συνέπεια και συνέχεια η οποία είναι πράγματι αναθεωρητική και επιθετική εναντίον μας. Ο κύριος Τσαβούσογλου, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, εν μέσω των δύο γύρων των προεδρικών στην Τουρκία, την ημέρα που είχαμε τις ελληνικές εκλογές, την προηγούμενη δηλαδή Κυριακή, προχώρησε σε δηλώσεις στο Haber Turk, το τηλεοπτικό δίκτυο, και εκεί έθεσε πλήρως το στίγμα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και είπε ότι διέλυσε το μήνα του μέλητος, που κάποιοι νομίζουν ότι ακόμα διανύουμε, ίσως να ψεύδονται λέγοντας ότι ακόμα διανύουμε, και είπε ότι είμαι ιδιαίτερα απεσιόδοξος, όπως δήλωσε, για τις ελληνικές σχέσεις. Υπάρχουν πολλά ζητήματα πέρα από την ΑΟΖ μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Τα ανέφερε ενδεικτικά τρία εξ αυτών. Ανέφερε τις γκρίζες ζώνες. Ανέφερε την αποστρατικοποίηση των νησιών μας και τον εναέριο χώρο μας, ότι πρέπει να μειωθεί από τα 10 στα 6 μίλια. Θέτοντας ουσιαστικά, ανοίγοντας τη βεντάλια των διεκδικήσεων, ξαναλέω, πριν επανεκλεγεί ο Ερντογάν. Άρα είναι μια φενάκι. Η Τουρκία έχει διασαφηνισμένες επεκτατικές πολιτικές εναντίον μας. Ως εκ τούτου, το να προσεύχεσαι σε ένα τραπέζι, έστω και διερευνητικός αν θέλετε, με μια δική σου υποτιθέμενη διαφορά
και με μια Τουρκία που θα ανοίγει τη βεντάλια με τα ζητήματα του Κάζους Μπέλη να μην επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, με τα ζητήματα του μειονοτικού στη Θράκη υποτιθέμενου. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν τα οποία τίθενται από την Τουρκία είναι μηνύματα προς την ελληνική πλευρά προφανώς να μην δεχθούμε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση σε μια βάση που δεν έχει ρίζες στο διεθνές δίκαιο αλλά έχει ρίζες στα δόγματα, βλέπε Γαλάζια Πατρίδα, στα υπεριαλιστικά αναθεωρητικά δόγματα της Τουρκίας. Είναι αυτοκαταστροφή μια τέτοια προσέγγιση η οποία αν θέλετε νομιμοποιεί τις αδιανόητες και αλλοπρόσαλες τουρκικές επιδιώξεις, τους προσδίδει ένα πολιτικό αν όχι νομικό κύρος. Αυτή η προσέγγιση μας με την Τουρκία νομίζω ότι είναι καταστροφική και νομίζω πως δυστυχώς, και αυτό πρέπει να το θίξουμε, μεθοδεύεται πράγματι μια συνεννόηση. Νομίζω ότι το συζητάμε όλοι λίγο πολύ. Το χειρότερο σενάριο θα ήταν όχι απλά να προσέλθουμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων για να συζητήσουμε τι ζητάνε οι Τούρκοι από εμάς, διότι περί αυτού πρόκειται, αλλά να πάμε σε μια περιφερειακή διάσκεψη όπως ακούγεται, με άλλες χώρες της Μεσογείου, δηλαδή τη Λιβύη, το Λίβανο, το Ισραήλ, ο Λίβανος και το Ισραήλ ήρθαν και σε μια συνεννόηση για την ΑΟΣ και αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, το γόνιμο έδαφος για μια τέτοια περιφερειακή διάσκεψη, όπου εκεί θα συζητήσουμε και με τρίτες χώρες τι θα δώσουμε στους Τούρκους. Το οποίο θα είναι μια καταστροφή. Ναι, και είναι συγκλονιστικό βέβαια ότι μπορούμε να το συζητούμε τώρα αυτό έτσι προεορτίως θα πω, ενώ ότι περιμένουμε και εμείς εδώ τις κάλπες της 25ης Ιουνίου για να αποκτήσουμε και εμείς εδώ κυβέρνηση. Πάντως η ουσία είναι ότι είναι αρκετές οι συζητήσεις που γίνονται γύρω από αυτά τα θέματα και μάλιστα προκάλυπτα, υπό την έννοια ότι νομίζω ότι θα έπρεπε αυτό να έχει απασχολήσει πολύ περισσότερο τους αρμόδιους φορείς, έτσι ώστε να μην καταλήξουμε σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί τότε μιλούμε πραγματικά για συγκεκαλυμμένες συμφωνίες. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχουν μεθοδεύσεις εδώ και νομίζω φάνηκε αυτό και από την πολιτική αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών όταν οι δημοσιογράφοι δεν έθεσαν δύο νομίζω μείζων ζητήματα για τις εθνικές μας θέσεις. Το ένα είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Ουδής δημοσιογράφος τόλμησε να ρωτήσει κάτι για την Κύπρο παρόλο που η Ελλάδα είναι το δεύτερο κράτος του ελληνισμού με την Κυπριακή Δημοκρατία επίσης και είμαστε και μια γήτρια δύναμη. Το δεύτερο θέμα το οποίο δεν έθεσαν οι δημοσιογράφοι στους πολιτικούς αρχηγούς ήταν το θέμα των ενωτουρκικών. Νομίζω ότι αυτή η σιωπή, αν θέλετε, από πλευράς μερίδας των συναδέλφων σας, του χώρου της δημοσιογραφίας, είναι και αυτή η ενδεικτική, αν θέλετε, του κλίματος που επικρατεί. Μια σιωπή, ένας φόβος, μια συγκρατημένη κατάσταση στην οποία πράγματι διαφαίνεται ότι υπάρχουν τέτοιες πιέσεις για να κινηθούμε σε μια συνεννόηση. Μια συνεννόηση που όπως καταλαβαίνετε είναι τεχνητή αυτή η καλή ατμόσφαιρα. Σας είπα τις δηλώσεις της Τσαβούσοβλου. Δεν υπάρχει αυτό το κλίμα από πλευράς Τουρκίας. Δεν υπάρχει ένα κλίμα όχι απλά για προσέγγιση με την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κλίμα αντιμετώπισης κατάστασης με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και όχι το δίκαιο των κανανιοφόρων ή το δίκαιο του ισχυρού που θέλει να προβάλλει και να προτάξει η Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν το να αποφεύγουμε τα ελληνοτουρκικά ζητήματα και να συζητάμε για αυτά μόνο κατόπιν των εκλογών, ενώ η Τουρκία το κάνει εν μέσω των εκλογών της, νομίζω ότι δίνεται στίγμα, αν θέλετε, το ότι πράγματι κάτι μεθοδεύεται και πως πράγματι πάμε σε μια υποστήριξη των τουρκικών θέσεων. Διότι περί αυτού πρόκειται να μην το... δεν θέλω να στρογγυλεύω, η πραγματικότητα είναι ότι αν προσέλθουμε σε τραπέζι με την Τουρκία για κάτι το οποίο προφανώς η Τουρκία γύρει εναντίον μας, όταν έχει κάποιος 10 ζητήματα θέση και εσύ έρχεσαι υποτίθεται με ένα που είναι και κοινό σας, το μόνο το οποίο θα γίνει είναι κάτι να δώσεις. Αυτό νομίζω είναι αυτονόητο. Όλα τα άλλα περί έντιμου συμβιβασμού, περί διαλόγου, περί διπλωματίας και όλα αυτά, ξέρετε, νομίζω είναι λίγο τακτικισμοί και σοφιστίες, εξαπάτηση των πολιτών και όχι εφαρμοσμένη διπλωματία. Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε αυτή την παρέμβαση σήμερα εδώ, παρά τις δυσκολίες. Είμαι σίγουρη ότι θα συναντηθούμε και πάλι, γιατί θα προκύψουν ζητήματα στην συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέμβαση. Focus 103,6.